Εσύ τα βάζεις έτσι, ε. Μπακαλιάρο. Θέλετε να μου δώσετε το καπάκι σας, να σε βάλω. Για το όμορφο καράβι, καημός του γυρισμού, ο κάματος ανάβει του θάλασσο καρμού. Φιλά κυρά σιγόρι, καπλώνει τα παλιά και στρίβει το τιμόνι για την Κεφαλονιά. Από σε λίγο χαράζε, μικρή σε το νερό, και στα αργοστόλη άραξε το πολύ αγαπημένο, και στα αργοστόλη άραξε το πολύ αγαπημένο. Το επτανησιακό ταπεραμέντο, οι έντονες γεύσεις και η γλυκιά τρέλα των ανθρώπων είναι μόνο μερικά από αυτά που θα ακολουθήσουν. Έχοντας για παρέα μου την Τασία Δεντρινού, γνωστή σε όλους με τις νοστιμιές της και τους σκανταδόρους από το Αργοστόλι, σας καλωσορίζω στην όμορφη Κεφαλονιά από το Φυσκάρδο. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Καλώς μας ήρθατε. Τασία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς που ήρθατε. Τα πράσινη, με τη βλάστηση πολλές φορές να αγγίζει τα σμαραγδένια νερά του Ιωνίου, σίγουρα η Κεφαλονιά αποτελεί επίγειο παράδεισο. Είναι το μεγαλύτερο και ορεινότερο νησί των Επτανήσων, με πρωτεύουσα το Αργοστόλι. Το Αργοστόλι παρακολούθησε από κοντά τον επαναπατρισμό μιας πρώην πληγωμένης θαλάσσιας χελώνας που αφού δέχτηκε την περιποίηση των ειδικών αφέθηκε και πάλι ελεύθερη στα νερά του Ιωνίου. Στον Καραβόμηλο βρίσκεται και το περίφημο σπήλαιο της Μελισσάνης. Η υπόγεια λίμνη αποκαλύφθηκε όταν τμήμα της οροφής κατέρευσε. Από τότε, οι αντανακλάσεις του ήλιου χαρίζουν στα νερά μοναδικές τυρκουάζ αποχρώσεις. Για να θαυμάσεις τη λίμνη, που βρίσκεται 20 μέτρα κάτω από τη γη και τους σταλακτίτες που στολίζουν το μεγαλύτερο μέρος του σπηλαίου, πρέπει να ακολουθήσεις τους έμπειρους βαρκάριδες σε μια μαγική περιήγηση. Στην αρχαιότητα λέγεται ότι αποτελούσε τόπο λατρείας του Πάνα και της νύμφης Μελισάνθης, που αυτοκτόνησε στη λίμνη από τη λύπη της όταν ο Πάνας δεν ανταποκρίθηκε στον έρωτά της. Οι ομορφιές του νησιού είναι αμέτρητες και η γαστρονομία εξίσου ισχυρή. Από τα πιο διάσημα προϊόντα είναι η ρομπόλα. Το ξακουστό pop λευκό κρασί της Κεφαλονιάς παράγεται αποκλειστικά στον τόπο και θεωρείται το κατεξοχήν επώνυμο εξαγώγημο προϊόν. Ο Παναγής Γαλιατσάτος, πρόεδρος του συνεταιρισμού, με συνάντησε στα Ομαλά, σε ένα πανέμορφο αμπελώνα, για να μου δείξει από κοντά τη μοναδική αυτή ποικιλία με το απίθανο άρωμα. Μια ανάσα από το κτήμα βρίσκεται και το εινοποιείο. Εδώ θα ετοιμάσω στον Παναγή ένα πιάτο με κυρίαρχο συστατικό τη ρομπόλα.
Βρίσκομαι στο εινοποιείο του συνεταιρισμού Ρομπόλας, στους πρόποδες του Ένου και θα σας κάνω ένα ωραίο καθημερινό φαγητό, κοτόπουλο με σάλτσα Ρομπόλας. Έχει μπόλικες πιπεριές, κρεμμύδι και φρέσκια ντομάτα. Έχουμε ήδη κόψει το κοτόπουλο φιλέτο από μπούτι ή από στήθος σε καρέ και πάμε να ασχοληθούμε με τις πιπεριές και τα κρεμμύδια μας. Κόβουμε πρώτα σε κομμάτια και φροντίζουμε μετά να κόψουμε τα κομμάτια αυτά σε μεγάλα καρεδάκια. Κόβουμε και τα κρεμμύδια. Θα πάρουμε μία σοτέζ. Είναι ακριβώς το σκεύος που χρειαζόμαστε, γιατί είναι αρκετά βαθύ και όλο το φαγητό θα γίνει μέσα στη σοτέζ αυτή. Πάνω στη φωτιά, ελαιόλαδο. Περιμένουμε να κάψει το ελαιόλαδο πρώτα. Και πάμε να βάλουμε μέσα στο ελαιόλαδο σκόνη μουστάρδας. Τουλάχιστον 2 κουταλάκια του γλυκού. Και πάμε να σοτάρουμε πρώτα το κοτόπουλο. Αποσύρω από τη σοτέζ το κοτόπουλο που έχει σοταριστεί και έχει ροδοκοκκινήσει. Και προσθέτω τα λαχανικά. Αλατίζω έτσι ώστε να μην καούν όταν σοτάρονται. Έτοιμα και τα λαχανικά. Προσθέτουμε το κοτόπουλο, λίγο δεντρολίβανο. Ταιριάζει τόσο ωραία το δεντρολίβανο με το κοτόπουλο, τα λαχανικά και τη σάλτσα που θα φτιάξουμε. Πιπεράκι. Και ήρθε η ώρα να σβήσουμε με ρομπόλα. Ρομπόλα κεφαλονιάς, πλούσια, αρωματική, με μια επίγευση που λίγο θυμίζει κάτι από λεμονάκι, κάτι από κίτρο. Θα ταιριάξει εκπληκτικά με το φαγητό μας σήμερα. Μπόλικη, θα με υπολογίζετε γύρω στα 2 φιτζάνια σίγουρα. Η σάλτσα του δηλαδή είναι αυτή, η ρομπόλα. Δυνατή θερμοκρασία. Περιμένουμε για 4 λεπτά και μετά σκεπάζουμε με τα ντοματίνια. Έχει εξατμιστεί η αλκοόλ και έχουμε όλα τα αρώματα από τη ρομπόλα. Ντοματίνια στη μέση. Εκτός αν έχετε πάρα πολύ μικρά ντοματίνια, οπότε μπαίνουν ολόκληρα. Και μία σκελίδα σκόρδο. Πάμε λοιπόν για τα ντοματίνια. Ωραία. Σκεπάζουμε το σκεύος και θα είναι έτοιμο σε 1/4. Σας βρήκα. Να είστε καλά μας. Και καλά κρασιά, έτσι δεν λέτε εσείς, ε? Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις, Παναγή. Και με τη σάλτσα μαζί πρέπει. Πάρα πολύ ωραίο. Απλό καθημερινό φαγητό. Άντε στην υγειά μας. Τα αρώματα και η αλήθεια της κεφαλονίτικης γης μέσα σε ένα μπουκάλι ρομπόλας. I
Ένα ωραίο κεφαλονίτικο πρωινό, φεύγω για μια μαγειρική γεμάτη θάλασσα. Στην περιοχή της Παλικής βρίσκονται μερικές από τις πιο μαγευτικές παραλίες του νησιού που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς ερχόμενος στην Κεφαλονιά. Εδώ η θάλασσα κρύβει πραγματικούς θησαυρούς. Ένας από αυτούς είναι το περίφημο λαβράκι Κεφαλονιάς, που μεγαλώνει στα καταγάλανα και κρυστάλλινα νερά του Ιωνίου και ξεχωρίζει σε όλη τη Μεσόγειο για τη μοναδική του γεύση και ποιότητα. Στον Αθέρα, το κλίμα σηκώνει γεύσεις ελαφριές, φινετσάτες, γεμάτες θάλασσα. Βρίσκομαι στην παραλία του Αθέρα και είμαι έτοιμη να σας φτιάξω ένα λαβράκι που θα σας μείνει αξέχαστο. Με υλικά που βρήκα εδώ γύρω. Κρύταμα, αμπελόφυλλα, σταφύλι, πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο λαβράκι από τα κρυστάλλινα νερά της Κεφαλονιάς, πεντανόστιμο. Πάμε να αρχίσουμε. Είναι απλό και απαραίτητη προϋπόθεση ότι κάνετε μια γύρα και μαζεύετε αμπελόφυλλα. Μπλαστάρια όμως, τρυφερά. Τα στρώνετε σε ένα ταψάκι, έτσι ώστε να καλύψουν όλο τον πιθμένο, όλο τον πάτο από το ταψί. Μαζί με τα βλαστάρια μας αρέσουν γιατί είναι ιδιαίτερα όξινα και ταιριάζουν πολύ με το σταφύλι. Θα περιχύσω με ελαιόλαδο. Σήμερα θα χρησιμοποιήσω ένα ορεινό δυνατό ελαιόλαδο για να δώσει περίσσια γεύση στο λαβράκι και θα το βάλουμε πάνω από τα μπελόφυλλα. Τέλεια. Θα κόψουμε μπόλικο κρεμμύδι, κομμένες σε λεπτές φέτες, αλλά το πιπερώνουμε. Το αλάτι θα βοηθήσει λίγο τα αμπελόφυλλα να βγουν τα υγρά, γιατί μέσα σε αυτά τα υγρά είναι που θα ψηθεί το ψάρι. Πιπέρι. Ήρθε η ώρα να ασχοληθώ με το λαβράκι μου. Άρα το πιπερώνω την κοιλίτσα και το εξωτερικό και μέσα στην κοιλιά του θα βάλω κρύταμα. Έτσι. Ταιριάζουν τόσο ωραία με το λαβράκι. Είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, όσο έχει το λαβράκι, θα το ακουμπήσουμε πάνω στο ωραίο στρωματάκι που το ετοιμάσαμε. Αμπελόφυλλα και κρεμμύδια. Σταφύλι. Θα βγάλετε τις ρόγες. Θα βάλετε μπόλικες, μην το λυπηθείτε. Είναι μια γαρνιτούρα τέλεια. Δεν θέλετε τίποτα άλλο. Θα ετοιμάσουμε μια σάλτσα με μουστάρδα, ελαιόλαδο, λεμόνι, πρώτα μουστάρδα, γύρω στις 2 κουταλιές της σούπας, λεμόνι, λεμονάκι, μισό, ένα. Νομίζω θέλω ακόμη ένα. Και θα τελειώσω με ελαιόλαδο. Αυτό ήταν. Και πάμε. Η σάλτσα πάνω από το λαβράκι. Έτσι, να το σκεπάσει το λαβράκι θέλουμε η σάλτσα. Και η υπόλοιπη τα σταφύλια. Έχουμε βάλει τη σάλτσα, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε άλλα υγρά. Απλά θα σκεμπάσουμε το ταψί με λαδόκολλα ή με αλουμινόχαρτο και θα ψήσουμε στους 200 βαθμούς στο φούρνο, φυσικά, για 35 λεπτά. Πάμε να το ψήσουμε. Do you
Ωραία η παραλία, αλλά η Κεφαλονιά έχει πολλές ακόμη ομορφιές να ανακαλύψω. Κι εγώ ανυπομονώ. Η πιο διάσημη παραλία, αλλά και ένα από τα δημοφιλέστερα αξιοθέατα της Κεφαλονιάς, είναι ο Μύρτος. Βρίσκεται στο Δήμο Πιλαραίων και απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού, του Αργοστόλη. Το μήκος της φτάνει τα 800 μέτρα και περιβάλλεται από γκρεμούς. Ενώ έχει επάξια αναδειχθεί η καλύτερη παραλία της Ελλάδας, αποτελώντας έτσι το πιο πολυφωτογραφημένο σημείο του νησιού. Λίγο παραδίπλα, στο όμορφο χωριό του Αγκώνα, με περιμένει η φίλη μου η Αθηνά με τη μαμά της. Το σημείο είναι ιδυλιακό και το κέρασμα που μου ετοιμάζουν άκρος κεφαλονίτικο. Λαχταριστή κρεατόπιτα από τα χεράκια της κεφαλονίτισσας μαμάς. Τρυφερό μοσχαρίσιο κρέας, ρύζι, κανέλα, η πιο ενδιαφέρουσα γέμιση για αυτή εδώ την παραδοσιακή πίτα του νησιού. Η φιλοξενία της Αθηνάς, το πεντανόστιμο αλμυρό κέρασμα, το πανέμορφο μπαλκόνι της με τη μοναδική θέα, με γοήτευσαν πραγματικά. Στην Κεφαλονιά θα ανακαλύψεις αμέτρητες απολαύσεις. Στο Αργοστόλι, δύο βήματα από την κεντρική πλατεία, πρέπει να σταματήσεις για να δοκιμάσεις τις ξακουστές μάντολες. Χειροποίητες, κατακόκκινες, αμυγδαλένιες μπουκές που κρύβουν μέσα τους την πιο ζαχαρένια απόλαυση. Λίγο πιο κάτω, στο Λιθόστρωτο, συνάντησα τη Χριστίνα και τον Παναγή, που ασχολούνται με την αγιογραφία, την ξυλογλυπτική, τη χειροτεχνία και φτιάχνουν με μεράκι δημιουργίες βγαλμένες από τον τόπο και την ψυχή τους. Πέρα από τις τοπικές γεύσεις, τις μοναδικές παραλίες και την κεφαλονίτικη ιδιοσυγκρασία, το νησί έχει αμέτρητες ομορφιές που ακόμα κρατούν την επτανησιακή έγκλη του τόπου ζωντανή. Είναι ένας παραδεισένιος προορισμός, γεμάτος ενέργεια, ζωντάνια και γλυκιά κεφαλονίτικη τρέλα. Αμυγδαλόπιτα. Ριγανάδα. Μάντολες. Αλιώδα. Κρεατόπιτα. Ριγανάδα. Γλυκοκολοκυθόπιτα. Μπακαλιαρόπιτα. Στραπατσάδα. Η Κεφαλονιά είναι ένα νησί με έντονη και δυνατή ενέργεια. Αυτό το νησί αποκλείεται να το λατρέψετε. Θα περάσετε τέλεια. Σήμερα θα φτιάξουμε μία πατατοσαλάτα με μήλα παρακαλώ. Θα συνεχίσουμε με ένα γύρο σπιτικό, χοιρινό γύρο και θα τελειώσουμε με μία κρέμα με καραμελωμένα σταφύλια. Και αρχίζουμε με την πατατοσαλάτα με μήλα φούρνου. Έχουμε βράσει αλντέντε, μικρές πατατούλες, τις κόβουμε στη μέση και τις βάζουμε σε ένα ταψάκι που μέσα έχουμε βάλει αντικολλητικό χαρτί. Αν δεν βρείτε μικρές πατατούλες, τις πολύ μικρές αφήστε τις ολόκληρες, μπορείτε να βάλετε πιο μεγάλες, αλλά να τις κόψετε στα τέσσερα. Αυτό που θέλω είναι να είναι πατατούλες νέας εισοδείας για να μου κρατήσετε φλούδα, αυτό με ενδιαφέρει. Έτοιμες οι πατάτες, πάμε να βάλουμε και τα μήλα. Τα μήλα κομμένα στα τέσσερα. Και αυτά με τη φλούδα.
Αν βρείτε στην αγορά φυρίκια, μας αρέσει. Θα βάλουμε ανθό αλατιού. Μουστάρδα σε σκόνη. Θα σπαλίσουμε φαντού, τις πατάτες και τα μήλα. Θα βάλουμε δυόσμο. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή πατάτος σαλάτας που ταιριάζει ιδιαίτερα με το σπιτικό γύρο που θα σας φτιάξω σε λίγο. Θα προσθέσουμε πετιμέζι, φυσική γλυκαντική ουσία από τις αγαπημένες μου. Εδώ τώρα θέλουμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, δυνατό ελαιόλαδο από ελαιόνες από τις ορεινές περιοχές της Ελλάδος. Θα δώσει χαρακτήρα στην πατατοσαλάτα. Αυτό ήταν. Και τελευταίο υλικό, αλλά που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο εδώ, είναι το βάλσαμο μήλου, που έχει μέσα και συμπυκνωμένο χυμό από μήλο και ταιριάζει εκπληκτικά. Έχω τα μήλα στην πατατοσαλάτα και θα μου δώσει και την οξύτητα που χρειάζεται η σαλάτα. Λοιπόν, κλείνουμε τη λαδόκολλα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 40 λεπτά. Για τη ζεστή πατατοσαλάτα με μήλα θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια μικρές πατάτες, 4 μικρά μήλα, μισό φλιτζάνι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, μισό φλιτζάνι πετιμέζι, μισό φλιτζάνι βάλσαμο μήλου, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι δυόσμο, 1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη μουστάρδας, ανθό αλατιού και πιπέρι. Έτοιμη η ζεστή πατατοσαλάτα με μήλα. Έχουν μελώσει πάρα πολύ ωραία. Έχει μελώσει η σάλτσα από το βάλσαμο μήλου, το πετιμέζι. Θα είναι ό,τι πρέπει για να συνοδεύσει το γύρο που θα ετοιμάσω μετά. Αλλά και έτσι η πατατοσαλάτα, η ζεστή, τρώγεται μια χαρά. Και πάμε να ετοιμάσουμε το γύρο με σκορδοπίπερο. Λοιπόν, έχουμε εδώ το μούλτι. Θα βάλουμε μέσα τα κρεμμύδια. Το κρεμμύδι είναι για να μαριναρει ωραία το χοιρινό. Του δίνει ωραία γεύση και το μαλακώνει. Κρεμμύδι. Και ελαιόλαδο. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Από τις ορεινές περιοχές της Ελλάδος. Χαμηλή οξύτητα, αλλά δυνατή γεύση. Αυτό είναι. Ωραία. Πάμε να τα πολιτοποιήσουμε. Θα το αδειάσουμε όλο το κρεμμύδι μέσα σε ένα μεγάλο μπολ. Βάλαμε λοιπόν το πολιτοποιημένο κρεμμύδι με το ελαιόλαδο εδώ μέσα στο μπολ και θα προσθέσουμε το μπελτέ ντομάτας εδώ μέσα στο κρεμμύδι. Θα καρυγεύσουμε με ρίγανη αποξηραμένη, λίγη πάπρικα, γλυκιά πάπρικα εδώ θέλω και λίγο θυμάρι. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί. Και προσθέτω λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ακόμη. Τώρα, θα απλώσουμε το χοιρινό. Έχουμε φέτες από μπούτι, αλλά και πανσέτα. Και θα το καρικεύσουμε με σκορδοπίπερο. Ελληνική κουζίνα. Χωρίς σκόρδο, το
νομίζω δεν γίνεται. Φανταστείτε τώρα να έχετε το μείγμα να είναι έτοιμο, να έχει μέσα το σκορδάκι, το πιπεράκι και να έχει να βάζει μόνο αλάτι. Τέλειο, μεγάλη ευκολία. Και από τις δύο πλευρές, πρώτα στα φιλετάκια, εδώ από το χοιρινό που έχουμε κόψει από μπούτι. Ωραία. Και τώρα, έχουμε ετοιμάσει εδώ το μείγμα για να μαριναριστεί το κρέας και πολύ απλά βάζουμε το κρέας, το χοιρινό μας, μέσα σε αυτή την πάστα που ετοιμάσαμε από κρεμμύδι, πελτέ και φυσικά ελαιόλαδο. Τώρα, αν έχετε λίγο χρόνο, θα ήταν καλά να το αφήνετε να μαριναριστεί για κανένα τεταρτάκι, 20 λεπτά, στο ψυγείο καλύτερα. Βλέπουμε ότι η πάστα από κρεμμύδι έχει σκεπάσει τα κομμάτια από το χοιρινό. Και πάμε να φτιάξουμε το ρολό για το γύρο. Δύο κόλλες αντικολλητικές. Πρώτα παίρνετε τα μεγάλα κομμάτια από το χοιρινό. Είναι καρικευμένο, έτοιμο όπως πρέπει, μαριναρισμένο. Και βάζετε το ένα κομμάτι να σκεπάζει μέχρι το μισό του άλλου. Και την πανσετούλα τώρα την βάλετε κάθετα. Μπορούμε να βάλουμε λίγη ακόμη από την πάστα. Ωραία. Θα πάρω και το σπάγκο γιατί θα το χρειαστώ για να ασφαλίσω το ρολό. Κόψω ένα κομμάτι. Ένα δεύτερο. Και πάμε. Με τη βοήθεια του χαρτιού σχηματίζουμε ρολό. Από τη στιγμή που θα έχει κλείσει, θα ενωθούν οι κόλλες εδώ και θα σφίξετε όσο μπορείτε το ρολό. Ωραία. Πάρουμε το σκηνάκι να ασφαλίσουμε. Και θα το μεταφέρουμε στο ταψάκι. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 180 βαθμούς, στις αντιστάσεις και θα ψήσουμε για μια μισή ωρίτσα. Για τον χοιρινό γύρο με σκορδοπίπερο στο φούρνο θα χρειαστούμε για το γύρο 400 γραμμάρια πανσέτες λεπτοκομμένες και 400 γραμμάρια μπούτι χοιρινό σε λεπτές φέτες. Για τη σάλτσα, 2 κρεμμύδια, 1 κουταλιά της σούπας σκορδοπίπερο, 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, μισό φλιτζάνι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 1 κουταλάκι του γλυκού θυμάρι και αλάτι. Έχει ψηθεί ο γύρος, κρεατάκι, έχει κρυώσει λίγο για να μπορώ να το κόψω. Θα πάρετε ένα μαχαίρι και θα κόψετε πολύ λεπτές φέτες. Αν έχετε ηλεκτρικό μαχαίρι στο σπίτι και σας βολεύει, μας αρέσει. Κόβετε λοιπόν λεπτά κομμάτια, όσο μπορείτε πιο λεπτοκομμένος ο γύρος. Και έχετε ένα σπιτικό γύρο που καλύτερο δεν θα βρείτε. Και είστε έτοιμοι.
Για να δω. Πολύ νόστιμο. Να το φτιάξετε. Ένα εύκολο γλυκό τώρα με αέρα κεφαλονιάς. Θα αρωματίσουμε με μάντολες. Τις φέραμε από την κεφαλονιά. Είναι αυτά τα καλούδια που κάθε φορά τα πάμε σε ένα τόπο. Τα κουβαλάμε, γυρίζουμε πάντα με γεμάτες τις βαλίτσες. Λοιπόν, τις έχω σε ροζ και τις έχω και σε χρώμα φυσικό αυτό, το χρώμα που έχει το αμύγδαλο. Λέω να βάλω και από τις δύο μέσα, αλλά πιο πολλές θα βάλω ροζ για να αποκτήσω μία σκόνη, μία πούδρα ροζ, μέσα σε ένα μούλτι. Ωραία. Κάνουμε σκόνη. Αυτό ήτανε. Τι ωραία που μυρίζει. Μας φτάνει αυτή. Και πάμε να ετοιμάσουμε την κρέμα μας. Μια κρέμα με ριζάλευρο θα κάνουμε. Γι' αυτό θα ανακατέψουμε το ριζάλευρο σε κρύο νερό. Θα αρωματίσουμε με υγρή βανίλια. Ανακατεύουμε καλά, έτσι ώστε να διαλυθεί το ριζάλευρο. Και βάζουμε στο κατσαρολάκι να ζεστάνουμε το γάλα. Και τη ζάχαρη. Θα περιμένουμε να ζεσταθεί το γάλα, έτσι ώστε να λιώσει η ζάχαρη και μετά θα προσθέσουμε το ριζάλευρο για να κάνουμε την κρέμα. Έχει ζεσταθεί το γάλα και πάμε να προσθέσουμε το ριζάλευρο. Τώρα όμως σας στέλνω εδώ πάνω από το κατσαρολάκι. Για να δούμε, έχει πήξει κρέμα όσο θέλουμε. Τέλεια. Βάζουμε πάνω στη φωτιά το άλλο τηγανάκι για να καραμελώσουμε τα σταφύλια. Εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Όσο κρυώνει, τόσο θα πίζει. Πάμε. Δυνατή φωτιά πάντα. Θα βάλω αλατισμένο βούτυρο. Εδώ τώρα είναι η μαγιά. Η κόντρα είναι εδώ. Ότι θα χρησιμοποιήσουμε στο γλυκό ένα βούτυρο αγελάδας, βούτυρο πλούσιο. Αλλά αλατισμένο. Θα βάλουμε βούτυρο αλατισμένο εδώ να λιώσει για να καραμελώσουμε τα σταφύλια. Γιατί είπαμε τα γλυκά είναι και λίγο υπόθεση κόντρα στη γεύση. Θα μιλώσω όμως λίγο να μπορώ να ελέγχω το τηγάνι μου. Και βάζω μέσα στα φυλάκια. Καλύτερα θα είναι να επιλέξετε στα φύλλα που δεν έχουν κουκούτσια. Αν πάλι θέλετε να βάλετε κάποιο άλλο φρούτο, σαφώς και μπορείτε. Μπορείτε να βάλετε μικρά καρεδάκια μήλου. Ή αχλάδι. Ή όταν είναι η εποχή τους, κόκκινα φρούτα. Κεράσια. Πάρα πολύ ωραία. Όταν αρχίζουν και σκάνε τα σταφύλια, θα καραμελώσουμε με κρέμα βαλσάμικου, με ρόδι και βανίλια. Γεύση γλυκόξινη για μια υφή βελούδινη και ωραίο καραμέλωμα εδώ σήμερα στα σταφύλια για τη συνταγή μου. Δυνατή φωτιά θέλω τώρα να πιω όλα τα ζουμάκια που βγάζουν τα σταφύλια και να καραμελώσει όμοιόμορφα. Θα πασπαλίσω με λίγο από τη σκόνη που έφτιαξα από τις μάντολες. Α, ωραία. Έτοιμα είναι. Ακριβώς όπως τα ήθελα. Και πάμε να ετοιμάσουμε τα ποτήρια, γιατί αυτή η κρέμα είπαμε ότι σερβίρεται σε ποτήρι. Καταλάβατε, έτσι. Μιλάμε για την κρέμα των παιδικών μας χρόνων. Κρέμα με ριζάλευρο.
συνεχίζουμε. Τα καραμελωμένα στα φύλλα. Πάλι μία δόση κρέμας. Λίγο στα φυλάκια ακόμη. Πούδρα από τις μάντολες. Και μία μάντολα κεφαλονιάς. Κρυώνουμε στο ψυγείο 20 λεπτά, 1/4. Νομίζω πιο γρήγορο επιδότιο δεν έχετε δει. Για την κρέμα με καραμελωμένα σταφυλιά και μάντολες θα χρειαστούμε 500 ml γάλα, 120 ml νερό, 3 κουταλιές της σούπας ριζάλευρο, 3 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, 1 κουταλάκι του γλυκού υγρή βανίλια, 4 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσαμικού με ρόδι και βανίλια, 50 γραμμάρια μάντολες, 40 γραμμάρια βούτυρο αλατισμένο, 20 ρόγες σταφύλι μαύρο και 20 ρόγες σταφύλι φράουλα. Για να δοκιμάσουμε, να δούμε τι κάναμε. Ωραία η κρέμα, ωραία τα σταφύλια. Και το αλατισμένο βούτυρο έχει δώσει ακριβώς την κόντρα που ήθελα. Η κρέμα βαλσάμικου, όλα τα λεφτά. Πάρα πολύ ωραίο. Στην κεφαλονιά θέλω να πάω και να ξαναπάω. Με μία φορά δεν την βλέπεις, είναι μεγάλο νησί. Πανέμορφο. Πολλά φιλιά σε όλους σας. Όσο για εσάς, μην ξεχνάτε να γεύεστε την κάθε στιγμή σας. Να είστε καλά.